Έχουμε δίπλα μας και τον προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ, ο Χριστόφορος ο Λιβαδιώτης είναι δίπλα μας. Coach, συγχαρητήρια για αυτή τη νίκη. Κάνατε το 2-0, είσαστε πολύ κοντά στον τίτλο. Κοντά στον τίτλο, όσο κοντά είμαστε, τόσο μακριά είμαστε. Αυτό που έχω πει στους παίχτες, ένα παιχνίδι σε τέτοια φάση είναι σαν ολόκληρη ζωή. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, να το ευχαριστιόμαστε, να παίζουμε με την ίδια ανένταση και θα δούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι είναι πάλι Μεσοστρόβολο. Τι πρέπει να κάνετε για να φτάσετε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος? Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με την ίδια ανένταση, δηλαδή στην άμυνα μας να προσέχουμε τα rebound μας και να προσπαθούμε να επιβάλλουμε το δικό μας το ρυθμό. Πολλά πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν στο στυλ παιχνιδιού. Η κάθε ομάδα τώρα έχει ένα συγκεκριμένο στυλ που το αφομοίωσε μέσα στη χρονιά, οπότε η ομάδα που θα είναι πιο έτοιμη πνευματικά θεωρώ και συγκεντρωμένη θα συνεχίσει. Πιστεύετε ότι σήμερα ήσασταν πολύ καλοί στο κομμάτι, το αμυντικό κομμάτι, όσον αφορά να περιορίσετε τα επιθετικά του κεραυνού? Αυτό είναι το μυστικό δηλαδή και για τον τρίτο τελικό? Σίγουρα, από τη στιγμή που είμαστε μια ομάδα που με τον νέο τρόπο παιχνιδιού παίζουμε, θέλουμε να τρέξουμε, το να παίξουμε καλή άμυνα που πάντα είναι βάση σε τέτοια παιχνίδια και να ελέγξουμε τα rebound, νομίζω ότι είναι πολύ βασικό. Ο κεραυνός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ο Κεραυνός δεν είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Ο Κεραυνός έδειξε τι είναι μέσα στη χρονιά. Είναι παίχτες έμπειροι, προπονητές έμπειροι που χρειάζεται μια σπίθα για να ξεκινήσει να παίζει τον μπάσκετ που παίζει. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πολύ συγκεντρωμένοι για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.